εσταυρώθηκε για μας, έχυσε το αίμα Του, εταπεινώθη, έγινε θυσία με έναν μοναδικό σκοπό, να μας πάρει κοντά. Πλεινόμαστε στην προσπάθεια την οποία κάνει ο Θεός. Έχει μια άλλη προσπάθεια που κάνει ο αντίδικος, δηλαδή ο εχθρός του Θεού. Και θα φανταστείτε ένα βασιλιά και έναν κλέπτη, ο οποίος βασιλιάς υπάρχει μπροστά του το χρυσάφι το δικό του και ο κλέφτης προσπαθεί να το αρπάξει από το χέρι του βασιλιά. Φανταστείτε τον τώρα τι αγανάκτηση έχει και πόση προσπάθεια κάνει για να πάρει εκείνο το κομμάτι το χρυσάφι. Αυτό το χρυσάφι είναι η ψυχή μας. Και αγωνίζεται ο διάβολος, επειδή βλέπει τον παράδεισο, βλέπει και την κόλαση και επειδή γνωρίζει ότι εμείς, ώσπου τα ματάκια μας είναι ανοιχτά, αγωνιζόμεθα δια να πάμε στον παράδεισο, προσπαθεί ο κακός, ο εχθρός μας, να μην μας αφήσει να πάμε στο Χριστό μας. Να τα προσέξουμε όλα αυτά για να μπορέσουμε να νικήσουμε τον διάβολο, διότι δεν τον βλέπουμε. Εκείνος εργάζεται και δεν σταματά. Προσέξτε τι θα σας πω, μία δική του κουβέντα, δικά του λόγια, προσέξτε. Κακούργια του λέγω, γιατί πειράζεις τα παιδιά του Χριστού μου? Απάντησε, τη δουλειά μου κάνω, λέει. Εγώ δεν σταματώ ποτέ. Κάνω τη δουλειά μου. Η δουλειά του διαβόλου ποια είναι? Να χτίσει σπίτια, να αγοράσει χωράφια, να κάνει επιχειρήσεις, να μαζέψει χρήματα. Η δουλειά του είναι μόνο μία. Πώς να μας εμποδίσει να σωθούμε? Τούτο το έχουμε καταλάβει ποτέ? Ως τώρα στη ζωή μας το έχουμε νιώσει ποτέ? Τι αγώνα κάνει να μην σωθούμε? Όταν κατέβηκε ο Χριστός από τους ουρανούς, για ποιο σκοπό κατέβηκε? Σε λίγο θα γιορτάσουμε την γέννησή του. Ποιος ήταν ο σκοπός του Θεού που κατέβηκε από τους ουρανούς στη γη? Για να ανάβουμε φώτα, να στολίζουμε δέντρα, να αγοράζουμε φαγητά. Θα δείτε τις μέρες εκείνες, ό,τι έχουμε και δεν έχουμε θα πάμε να τα αγοράσουμε για να φάμε το καλύτερο φαγητό. Γι' αυτό κατέβηκε ο Χριστός μας, για να καλοπερνούμε. Κατέβηκε ο Θεός, λέγει, από τους ουρανούς για να σώσει τον άνθρωπο. Μα όταν λέγει να σώσει τον άνθρωπο, σημαίνει ότι κινδυνεύει ο άνθρωπος. Ο κάθε ένας άνθρωπος κινδυνεύει. Κατέβηκε ο Θεός αυτόν που κινδυνεύει να χαθεί, να τον σώσει. Από πού να τον σώσει? Βλέπουμε κανέναν εχθρό μπροστά μας? Τον είδαμε? Προσέξτε, Νίκο, προσέξτε τι θα σας πω τώρα και τι θα δείτε. Αυτή η εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται τα παιδιά όλου του κόσμου, τα παιδάκια,
τα μικρά, τα παιδάκια. Εφεύρε ένα αρκουδάκι με μάτια, με χείλη και που μιλά. Του μιλάς και σου απαντά. Ερωτά και μιλάει. Και αυτό βγήκε στην Αμερική και όταν το είδαν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν αυτό το έθνος, είπαν ότι αποσύρεται, εξαφανίζεται, διότι είναι καταστροφή του έθνους. Διότι αυτό το αντικείμενο έχει μέσα 15 μικροτσίπ τα οποία μιλούν. Μιλούν, μιλά. Εγώ δεν θέλω να το κάνω να μιλά, διότι δεν έχω καμία ανάγκη. Αλλά προσέξτε, μην πάτε και το αγοράσετε στα παιδιά σας, θα δαιμονιστούν αμέσως. Έχει ολόκληρο διάβολο μέσα εδώ. Εδώ μέσα έχει ολόκληρο διάβολο. Προσέξτε το, θα το βάλουν στην τηλεόραση σε λίγο. Μην πάτε και το αγοράσετε. Ποιο να το φωνάξω, ποιο να το πω. Εσείς που είστε εδώ, εσείς που είστε εδώ, προσέξετε, εσείς που είστε εδώ, πώς το λέγει. Φέρμπι. Ονομάζεται. Τούτο, εάν εγώ του αγγίσω, θα μιλά τώρα. Και προσέξετε, είναι ολόκληρος κόλασης μέσα σε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά θα πάνε οι γονείς οι ανόητοι και μόλις το δουν και μιλά, θα σου λέει, θα πάω να το πάρω για τα παιδάκια μου. Και αυτά θα δαιμονιστούν. Θα δαιμονιστούν αυτά τα παιδιά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέξετε το, προσέξετε το, προσέξετε το. Προσέξετε αυτό το δαιμόνιο, το νέο δαιμόνιο. Ως τώρα έκαναν 40 εκατομμύρια από αυτό και τα έδωσαν σε όλο τον κόσμο, σε όλη την οικουμένη. Και προπάντων οι Έλληνες οι οποίοι είναι ανόητοι, ανόητοι Έλληνες, θα πάνε, θα τρέξουν να πάνε να τα πιάσουν, να το πάρουν τώρα αυτό για τα παιδάκια τους. Μην τυχόν και του στερήσουμε τίποτε. Του κανακάρι, ε. Για να τα έχουν να ασχολούνται και αυτό θα μιλά και θα τους... Ξέρετε τι βγάζει από μέσα του αυτό. Βγάζει κρότους. Όπως είναι ο δαίμονας. Βγάζει φράσεις. Είναι και η πορνεία μέσα σε αυτό. Και σου λέγει... Έλα να πάμε, λέγει στην. Κάνουμε αυτό και αυτό. Προσέξτε, μιλά τούτο το πράγμα τώρα. Εγώ δεν θέλω να το ακούσω, γιατί το άκουσα μια φορά. Δεν θέλω να το ξανακούσω. Αλλά ούτε και εσύ να το ακούσετε. Μιλεί, ακούει και ό,τι ακούσει το λέγει. Και σας παρακαλώ πολύ, προσέξτε το τούτο. Πέστε το και στον κόσμο, όσοι δεν το ξέρουν, να το γνωρίσουν. Σε λίγες μέρες θα αρχίσουν να το παρουσιάζουν στις τηλεοράσεις. Τούτο το πήραμε, ευτυχώς, τώρα έχει μόνο 3 καταστήματα στην Αθήνα που το πουλούν και να δούμε πόσος κόσμος έχει πάρει αυτό το σατανά. Ολόκληρος δαίμονας της κολάσεως. Προσέξετε το πολύ. Έτσι, παιδάκι μου. Ως εδώ σταματώ. Φτάνει τούτο που σας έδειξα. Φτάνει τα λόγια που σας είπα. Φτάνει ότι ο Χριστός κατέβηκε από τους ουρανούς για να μας σώσει. Τούτο είναι ο Αντίχριστος. Μπήκε μέσα σε αυτό το δαιμόνιο, μέσα σε αυτό το πράγμα και όποιος το πιάσει δαιμονίζουν τα παιδιά τους. Σταματώ ως εδώ, να πάτε στο καλό, ο Θεός είναι μαζί σας. Και προσέξτε πολύ, εγώ κάνω το καθήκον μου, εγώ προειδοποιώ τα παιδιά του Θεού μου, προσέχω τα πρόβατα που μου έδωκε ο Θεός μου
Εσείς προσέξετε να σωθείτε.